12 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να άρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές από την Ιαπωνία που επιβλήθηκαν το 2011. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις μετά από συνάντηση με τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα στις Βρυξέλλες. Όπως είπε, είναι μια απόφαση καλά τεκμηριωμένη. Συμφωνήσαμε να άρουμε τα υπόλοιπα περιοριστικά μέτρα στις εισαγωγές που σχετίζονται με το ατύχημα της Φουκουσίμα. Λάβαμε αυτή την απόφαση με βάση τα επιστημονικά στοιχεία και την αξιολόγηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Συμφωνήσαμε επίσης να επιλύσουμε πολλά άλλα εμπορικά θέματα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ιδίως αναφορικά με την πρόσβαση των αγροτικών προϊόντων μας στην Ιαπωνική αγορά. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν πριν από περισσότερα από 12 χρόνια έβαλαν φρένο στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και αλλιευμάτων από τη Φουκουσίμα ως συνέπεια της κατάρρευσης του πυρηνικού εργοστασίου και της εκτεταμένης μόλυνσης στην περιοχή. Στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας δόθηκε μεγάλη έμφαση στην οικονομική ασφάλεια. Οι ηγέτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Κίνα για τον περιορισμό των προμηθειών Γαλλίου και Γερμανίου. Τα δύο μέταλλα χρησιμοποιούνται σε τσίπ υπολογιστών, ηλιακούς συλλέκτες και άλλα προϊόντα αιχμής. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν θα έχουν τον αντίκτυπο που επιδιώκει το Πεκίνο. Θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης μιας ελεύθερης και ανοιχτής διεθνούς τάξης βασισμένης στο κράτος δικαίου, όπως το επιβεβαιώσαμε ξανά στη σημερινή συνάντησή μας, δήλωσε ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν για να βρουν εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας. Το Πεκίνο κατέχει σχεδόν το μονοπόλιο σε αυτόν τον τομέα. Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία υποστηρίζουν ότι αυτή η υπερβολική εξάρτηση πρέπει να σταματήσει.